Έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιώργο Χρυσοστόμου. Κύριε Χρυσοστόμου, μια μεγάλη μέρα αυτή σήμερα, η υποβολή της αίτησης για ανάληψη ενός ομίλου του Ευρωμπάσκετ του 2025. Έχετε ζήσει τον μπάσκετ για πολλά χρόνια, γνωρίζετε πόσο σημαντικό είναι να μπορέσει η Κύπρος να αναλάβει μια τέτοια διοργάνωση. Μεγάλη μέρα, όπως έχετε ακριβώς πει, ιστορική στιγμή, όχι μόνο για την κυπριακή καλαθόσφαιρα, αλλά για τον κυπριακό αθλητισμό, για την Κύπρο γενικότερα. Συγχαρητήρια στα παιδιά του Εκτελεστικού Συμβουλίου, στον Πρόεδρο, στα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου, στο Γενικό Διευθυντή, που πίστεψαν, που οραματίστηκαν αυτό το γεγονός και φαίνεται να υλοποιείται. Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, όπως έχω διαβεβαιώσει σε πρόσφατη συνάντηση τόσο τον Καμίλ Νόβακ, τον Γενικό Γραμματέα της FIBA Ευρώπης, όσο και τον Ανδρέα Ζαγκλίν, τον Γενικό Γραμματέα της Παγκόσμιας, έχω διαβεβαιώσει ότι η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή είναι σταθερά δυνατά κοντά στην Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας για να στηρίξουμε όχι μόνο την υποψηφιότητα αλλά και την επιτυχία να διοργανωθεί το event όσο καλύτερα γίνεται. Έχει δείξει η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης ότι είναι ικανή να αντεπεξέλθει σε δύσκολες διοργανώσεις. Αυτή είναι σίγουρα η μεγαλύτερη πρόκληση και θέλω να υπογραμμίσω, να συγχαρώ την κυβέρνηση, τους υπουργούς που πίστεψαν σε αυτό το όραμα, πίστεψαν σε αυτό το εγχείρημα, στήριξαν την προσπάθεια και εκτιμώ ότι ίσως είναι το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα απέναντι στις άλλες υποψηφιότητες για να κερδίσουμε τον όμιλο. Καλή επιτυχία, ξανά συγχαρητήρια σε όλους. Καλή μας επιτυχία. Ευχαριστώ.